παρουσιάζει τη νέα κυνηγό ταλέντων που θα αντικαταστήσει την Bloom στο show. Τη Lorelai. Ένα κορίτσι αποφασισμένο να γίνει η στάρ της εκπομπής. Χωρίς τις κάμερες πλέον, η Bloom είναι ελεύθερη να ψάξει στο σπίτι της Άναμπελ για να βρει το ρολόι που άφησε πίσω του ο απαγωγέας. Εκεί την πλησιάζει η αστυνομία. Ο Σαμάνος. Μην ντρέπεσαι, Bloom. Πες μου όλα όσα ξέρεις για αυτό το κορίτσι. Σας είπα ήδη, Detective Evans. Η Άναμπελ είναι φίλη μου. Τη βοηθήσαμε στο μαγαζί. Χθες το βράδυ πήγα στο σπίτι της για να τη βρω, αλλά δεν ήταν εκεί. Εσύ και οι φίλες σου εμφανίζεστε και μάντεψε τι, η Άναμπελ εξαφανίζεται. Δεν πιστεύετε στις συμπτώσεις. Δεν πιστεύω στα ψέματα. Θα μπορούσα να τους πω για τον κλέφτη ταλέντων και τη μυστική αποστολή. Αλλά αυτό θα τους έβαζε σε κίνδυνο. Δεν είναι καλή ιδέα. Έχεις δει ποτέ αυτό το αντικείμενο? Όχι. Ναι, το έψαχνα παντού. Ώστε γι' αυτό δεν ήταν στο σπίτι της Άναμπελ. Τη μέρα που εξαφανίστηκε, το κορίτσι δήλωσε διάρρηξη στο διαμέρισμά της. Ο δράστης το σκασε, αφήνοντας πίσω το ρολόι. Η Άναμπελ το έφερε στο τμήμα. Μπορώ να δω το χέρι σου, Bloom? Τα δάχτυλά σου. Βάλ τα πάνω. Τα αποτυπώματα δεν ταιριάζουν με αυτά στο ρολόι. Άρα... Μπορώ να φύγω? Ναι, προς το παρόν. Αλλά θα τα ξαναπούμε σύντομα οι δυο μας. Πρέπει να πάρουμε το μαγικό ρολόι. Τεχνομαγεία. Αυτό είναι το κλειδί για να μπούμε στον κόσμο των ονείρων και να βρούμε την Άναμπελ. Ποιος ξέρει αν είναι πράγματι ο κλέφτης ταλέντων? Το αποφάσισα, κορίτσια. Εγώ θα βρω πώς θα πάρουμε το ρολόι. Ξέρω ήδη ποιος μπορεί να βοηθήσει. Δεν μας εμπιστεύεσαι. Δεν είμαστε ομάδα πια. Στέλλα, τώρα που δεν είμαι στο wow, έχω μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Η Bloom έχει δίκιο. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε και να προστατέψουμε άλλα ταλέντα. Στην ώρα του σαν ρολόι ακριβίας. Το σοου ξεκινά σε λίγα δεύτερα. Πώς είμαι? Φύγε, Bloom. Δεν πρέπει να σε δει ο Ace εδώ. Να περάσετε καλά. Θα είμαστε σε επαφή. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Wow! Στο πιο φοβερό reality διαγωνισμό ταλέντων. Εκεί έξω βρίσκεται ένα νέο ταλέντο που περιμένει να ανακαλυφθεί. Και οι κυνηγοί ταλέντων είναι έτοιμες για δράση. Μαζί μας είναι η Winx. Γεια σου, Ace. Καλημέρα και σε εσάς. Σήμερα έχουμε μια τεράστια έκπληξη. Δεν φαντάζεστε τι σας περιμένει στο Winx Mobile. Ένα εισιτήριο. Όχι, Λέιλα. Η Lorelai. Άκρη, θέλω να οδηγήσω. Γεια σας, φίλοι μου! Γεια και σε εσάς, Winx! Ξέρω κι εγώ να οδηγώ, το γνωρίζετε! Και ασχολούμαι με τόσα πολλά πράγματα! Είπα κριτική, τραγούδι, χορός! Με την εξαφάνιση, πώς θα πας?
Λέιλα, σαν τα κορίτσια. Και όλα αυτά τα κουμπιά. Μην ξανακουμπήσεις τίποτα. Κατάλαβες. Τι είναι αυτό? Ένα είδος δευμαχίας. Μάλλον όχι. Όλα εδώ είναι πολύ παράξενα. Τι είναι εκεί μέσα? Τίποτα. Είναι τα... Τα... Είναι μυστικό. Πρέπει συνέχεια να ξέρεις τα πάντα για όλους. Πού πηγαίνουμε τώρα, Λέιλα? Στέλλα, περιμένουμε την έμπνευση. Ήρθε να παίξουμε ένα παιχνίδι και να δούμε ποια θα μετρήσει τα περισσότερα αμάξια. Τι? Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Βαριέμαι ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα? Ξέρω ότι έχεις δουλειά, Ρόξη, αλλά θέλω τη βοήθειά σου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι Evans και ο Gomez, δύο detective, πρέπει να τους έχουμε στο νου μας. Κινδυνεύουν. Έχουν ένα ρολόι που ανήκει σε ένα υπερφυσικό πλάσμα. Που το θέλει πίσω, φαντάζομαι. Το θέλουμε για να σώσουμε τα φυλακισμένα ταλέντα. Δεν ακούγεται και πολύ εύκολο. Δεν είναι. Γι' αυτό σκέφτηκα εσένα. Ρόξη, τι συμβαίνει? Μόλις έφτασαν οι detective. Ο Άρθρο τους είδε να παρκάρουν απ' έξω. Τόσες μέρες έρευνας και το μόνο που έχουμε είναι ένα γελίο στοιχείο. Πρόσεχε, Gomez. Είναι ευαίσθητο στοιχείο. Θα μπορούσαμε να πάμε, δεν ξέρω, για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Εγώ θα πληρώσω. Γυναίκες, ποιος τις καταλαβαίνει? Περίμενε, περίμενε! Μη γυρίσεις, μόλις κάθισαν. Με ακολούθησαν! Μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Εκεί είναι. Hey, πήρε τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Ακολούθησέ τον. Θα τους κρατήσει απασχολημένους για λίγο. Ευχαρίστησε τον Άρθουρ εκ μέρους μου και... Φύγω, Ρόξη. Βασίζομαι πάνω σου. Μην ανησυχείς, Μπλουμ. Καλή τύχη. Λέιλα, με ακούς? Ναι, Μπλουμ. Είδα και εγώ το όραμα, Dreamix. Είδα και το επόμενο ταλέντο. Εντάξει. Τα λέμε εκεί. Ταλέντο! Ταλέντο! Είπε καμία τίποτα για κανένα ταλέντο? Η ακοή σου είναι εξαιρετική, Λόρελάι. Σούπερ, σούπερ, σούπερ! Πού είναι? Εδώ ακριβώς. Οχο, υπέροχα, ναι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές! Η αναμονή ήταν πολύ μεγάλη, αλλά άξιζε σίγουρα. Ερασιτέχνες. Ah!
Είμαι έτοιμη να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Μπορώ να μάθω ποιον ψάχνουμε. Πρέπει να ξέρεις τα πάντα συνέχεια για όλους. Τι τέτοια μιλάει, υπολογού. Είστε από την εκπομπή Wow! Ναι! Μπορώ να σας βγάλω μια φωτογραφία, κορίτσια! Μα φυσικά! Εδώ είμαστε! Το παλάτι της μικρής τίγρης είναι η καρδιά του Πεκίνου. Πιο συγκεκριμένα, εδώ είναι η μεγαλύτερη συνάντηση αγωνιστών πολεμικής τέχνης σε όλο τον κόσμο. Ήρθε και η Μπλουμ. Αγαπητοί μαθητές, σήμερα σας παρουσιάζω τους μαχητές των ημιτελικών. Ο Τόρβαλντ. Η Καλύμα. Ο μάγος της πόλης. Η Γιου. Αυτή είναι. Φαίνεται πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Τι έχουν να πούν οι κριτές μας, Μάργο? Αν συμπεριφερόταν λίγο πιο θηλυκά, θα ήταν υπέροχο, κορίτσι. Κλειφ, την βρίσκω απλώς θεϊκή. Μπράβο! Είσαι τέλεια! Υπέροχη! Γιου, είσαι φαινόμενο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Δεν επιτρέπεται να είσαι εδώ. Θέλω να βελτιώσω τη τεχνική μου στις πολεμικές τέχνες. Μερικές φορές έχω επίμονους θαυμαστές. Αλλά με λίγα ήλια και λίγα ακόμα χαλιαλιαλιαλιά. Θα μπορέσω να τους χειριστώ. Τι λες, θα κάνω σωστά. Κάνετε μεγάλο λάθος. Μπορώ να σας ρίξω κάτω με ένα μονοχτύπημα. Μα τι κάνετε. Πού πάτε την κυνηγό ταλέντων. Η Λόρελαϊ και οι κάμερες θα λείψουν για λίγο. Το πεδίο ελεύθερο. Γεια σου, Γιου. Είμαι η Λέιλα και συμμετέχω στο Wow. Ένα σοου αφιερωμένο σε ταλέντα, όπως εσύ. Ένα σοου
Πολύ θα μου άρεσε αυτό. Θα θέλαμε να είσαι καλεσμένη στο σόου μας. Είσαι απίστευτη. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη. Στον τελικό θα είμαι ακόμα καλύτερη. Μπλουμ, κανένα νέο? Όχι, Φλόρα. Δεν βλέπω κανέναν ύποπτο. Τώρα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να πάω να ετοιμαστώ για τον τελικό. Ξέρεις, μπορεί να ακουστεί σαν ανόητη ερώτηση, αλλά είσαι σίγουρη ότι θες να νικήσεις το διαγωνισμό? Αστειεύεσαι τώρα. Αυτό το περίμενα όλη μου τη ζωή. Μη με ρωτήσεις το γιατί, αλλά πιστεύουμε ότι κινδυνεύεις. Για ποιο πράγμα μιλάς ακριβώς? Πίστεψέ μου. Δεν μου αρέσει αυτό που μου λες. Μα τη φοβήσεις, Λέιλα. Καλή τύχη, Γιου. Και τώρα, ο τελευταίος ημιτελικός θα καθορίσει τον αντίπαλο της Γιου. Εγώ ήθελα μόνο να την προστατέψω. Θα την προσέχουμε από μακριά. Θα επέμβουμε αν χρειαστεί. Απίστευτο! Τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός. Όλα φαίνονται ήρεμα. Ο τελικός θα ξεκινήσει τώρα. Ας νικήσει ο καλύτερος πολεμιστής. Πάει στον κόσμο των ονείρων, τότε ο Σαμάνος δεν μπορεί να είναι μακριά. Θα μάθουμε πολύ σύντομα. Νιώθω φόβο. Η φύση θέλει να μου δείξει κάτι. Τι συμβαίνει? Πού με έχεις φέρει? Άνοιξε την πύλη! Γρήγορα! Η Γιου είναι στο δάσος, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Θα πάμε πιο γρήγορα, μόνο αν μεταμορφωθούμε.
Βάλε την! Τώρα! Όχι! Η πύλη έκλεισε. Έπρεπε να με αφήσετε να φύγω. Κάνατε τεράστιο λάθος. Ένα λάθος που θα πληρώσετε ακριβά. Παίζεις με τις πέτρες. Για να δούμε πώς θα σου φάνει αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Δυστυχώς όμως, δεν θα μπορέσω να συγκρατηθώ. Βιάζεσαι να φύγεις. Ugh.